Φίλοι καλημέρα. Ακόμα φυλάγομαι γιατί το πέσιμο ήταν σοβαρό και πονάει η ομοπλάτη μου κλπ. Πάλι καλά. Που δεν έπαθα τίποτα σοβαρότερο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία σύντομη αναφορά στα συνεχή. Δηλαδή το μονοδιάστατο, διδιάστατο, τρισδιάστατο, τετραδιάστατο, συνεχές, για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα λάθη του Δανέζη. Λοιπόν, χωρίς διάγραμμα, χωρίς να σας δείξω τίποτα, φέρτε μία κάθετη, η οποία θα είναι ας πούμε χρόνος, και βάλτε σεκόντ, πώς το λένε, δευτερόλεπτα. Και βάλτε και μια οριζόντια που είναι ο χώρος και σε αυτή θεωρήστε ότι έχετε, πώς το λένε, χιλιοστά ή εκατοστά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εάν ξεκινήσουμε με χώρο μηδενικής διάστασης, σύμφωνα με τα νοητά του Αριστοτέλη, γιατί πάντοτε είπαμε ότι πρέπει πρώτα να διαβάσουν τους αρχαίους φιλόσοφους, και μετά να γίνουν επιστήμονες, αλλά κανείς δεν το έχει κάνει. Δεν πρέπει να αγνοούμε και να λέμε μόνο τα λάθη ότι ο Αριστοτέλης είπε για το γεωκεντρικό. Είπε όμως πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, όλα λύνονται μέσα από την ελληνική φιλοσοφία, τα έχει εξαντλήσει όλα. Λοιπόν, εάν θα πάρουμε ένα νοητό χώρο μηδενικής διάστασης, τι είναι αυτό? Είναι ένα σημείο. Το σημείο είναι ο χώρος της μηδενικής διάστασης. Και τη βάλουμε στις συντεταγμένες εκεί ανάμεσα και αρχίσουμε να προχωρούμε στο χώρο και στο χρόνο και να την διευρύνουμε κατά ευθεία γραμμή, δηλαδή τη μηδενική διάσταση, την αυξάνουμε ένα χιλιοστό το δευτερόλεπτο, μέχρι να γίνει ένα μέτρο. Έχουμε φτιάξει τότε ένα μονοδιάστατο συνεχές. Όσο δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μηδενικό διάστατο. Δεν υπήρχε τη συνέχεια. Λοιπόν, μέχρι να γίνει η ευθεία, η οποία είναι νοητή, έτσι, γιατί στη φύση δεν υπάρχει. Ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι όλα τα νοητά δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ευθεία. Και τρίχα να πάρουμε έχει διατομή. Λοιπόν, με το ίδιο διάγραμμα τώρα, αν πάρουμε αυτή την ευθεία και την μετακινούμε, τη σέρνουμε καθέτος προς τα πάνω ένα χιλιοστό το δευτερόλεπτο, μέχρι να γίνει μια επιφάνεια ένα επί ένα μέτρο, τότε φτιάχνουμε ένα νοητό διδιάστατο συνεχές. Εάν πάρουμε τώρα την ίδια αυτή την επιφάνεια τώρα, η οποία είναι ένα επί ένα, είναι ένα διδιάστατο συνεχές, το οποίο όμως είναι, είπαμε, νοητό, δεν έχει πάχος, είναι σαν μια μεμβράνη χωρίς πάχος. Και αρχίζουμε και τη σέρνουμε προς τα πάνω, πάλι με το ίδιο διάγραμμα, ένα χιλιοστό το δευτερόλεπτο, μέχρι να γίνει ένας κύβος, ένα επί ένα επί ένα, άδειος όμως, έτσι. Έχουμε ένα νοητό κύβο, δεν έχει τίποτα μέσα, άρα είναι νοητός. Λοιπόν, ανήκει στα νοητά. Αυτός ο κύβος είναι τρισδιάστατο συνεχές. Τώρα, το τετραδιάστατο συνεχές πώς δημιουργείται? Αν αρχίσουμε αυτόν τον κύβο και τον γεμίζουμε με νερό, θα μου πείτε πώς τον γεμίζουμε. Ας πούμε ότι αυτές οι μεμβράνες, οι αόρατες επιφάνειες, συγκρατούν το νερό. Υπόθεση κάνουμε, δεν μπορούμε αλλιώς να ενώσουμε το νοητό με το αισθητό. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν όταν θα φτάσουμε να το γεμίσουμε όλο τον κύβο μέχρι πάνω με νερό,
τότε αυτό είναι ένα τετραδιάστατο συνεχές, ένα όμως μόνο. Και φυσικά άμα το βάζουμε αλάτι και το πυκνώνουμε θα είναι πιο, ας πούμε, θα είναι πιο πυκνό. Λοιπόν, στη φύση όμως δεν έχουμε ένα μόνο στοιχείο. Έχουμε πολλά. Έχουμε τους πλανήτες, έχουμε τα άστρα, έχουμε, πώς το λένε, τους αστεροειδείς, έχουμε χίλια δύο πράγματα μέσα στο σύμπαν. Γιατί είπαμε, η θεωρία της σχετικότητας αναφέρεται στο μακρόκοσμο, δηλαδή στο σύμπαν. Λοιπόν, όταν σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, ο Αϊνστάιν λέει ότι το τετραδιάστατο συνεχές κάνει καμπυλότητα επάνω στο χωρόχρονο. Δηλαδή πριν δημιουργηθεί η ύλη, πριν να υπάρξει η ύλη, στην αρχή του σύμπαντος, ο χωρόχρονος ήταν ένα επίπεδο. Έγινε αυτή η πρώτη ύλη, ας πούμε, το πρώτο μονοδιάστατο συνεχές, και άμα το ρίξουμε μέσα στον επίπεδο χωρόχρονο, θα δημιουργήσει μια γούβα. Αυτή είναι η καμπυλότητα του Δανέζη. Τώρα, στα πλανητικά συστήματα, τα οποία τα θεωρούμε ότι όλα είναι πακέτο, όλα μαζί πάνε, στη διαστολή που γίνεται, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο. Καμπυλότητα κάνει το μεγαλύτερο από όλα τα σώματα. Ποιο είναι μέσα στο πλανητικό μας σύστημα? Ο ήλιος έχει πυκνότητα για να συγκρατεί τους πλανήτες γύρω του χίλιες φορές μεγαλύτερη από όλα τα σώματα που τον περιβάλλουν. Επομένως, εκείνος έχει κάνει, ο ήλιος έχει κάνει την καμπυλότητα. Και η Γη και οι πλανήτες, Ερμής, Αφροδίτη, Γης, Άρης, Ζεύς, Κρός, Ουρανός, Ποσειδόν, Πλούτων κλπ. Είναι στην πραγματικότητα, το μάτριξ τους είναι ότι δεν είναι αυτές οι τροχές που βλέπουμε, αλλά είναι κάποιες γεωδεσιακές γραμμές επάνω στην καμπυλότητα που έχει διαμορφώσει ο ήλιος επάνω στο χωρόχρονο. Τώρα, όταν λέει, αρχίζει και μας λέει εμάς καμπυλότητες, λέμε καμπυλότητα, πάνω στην καμπυλότητα. Δεν θα πάρει χωριστά τη Γη και θα θεωρήσει. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Σαφώς είναι λάθος. Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί θα περάσει η ώρα. Αλλά ελπίζω να καταλάβατε ότι το τετραδιάστατο συνεχές είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρεις πότε θα διαβάσεις Αριστοτέλη και μετά θα γίνεις επιστήμονας. Και όχι να μας λένε ότι ο Αριστοτέλης έκανε λάθος με το γεωκεντρικό. Είπε όμως πάρα πολύ σοφά πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του κόσμου. Ό,τι και να πούνε, πάνε να σπάσουν το κεφάλι τους. Λοιπόν, γελάω γιατί θυμώνω μερικές φορές. Με πιάνει το εθνικό μένος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επάνω εκεί θα τα πούμε. Ακούστε αυτό το σχόλιο και θα τα πούμε.